Πετρουπολιώτες και πετροπολιώτησε, φίλες και φίλοι, και να που ανταμώνουμε ξανά πιστή στο ραντεβού που δώσαμε πριν από ακριβώς μία εβδομάδα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όσους μας τίμησαν και μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε αυτούς που μας ψήφισαν ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας. Ευχαριστούμε τους 88 συναγωνιστές και συναγωνίστριες του ψηφοδελτίου μας που σαν μια γροθιά και χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες προχωρήσαμε όλοι μαζί το προηγούμενο διάστημα αλλά και αυτή τη βδομάδα ανεξάρτητα από τις εκλόγιμες θέσεις. Η αλήθεια είναι ότι δίνουμε μία μάχη δύσκολη απέναντι σε εκβιασμούς διλήμματα, κάλπικες υποσχέσεις απέναντι σε ένα φτωχό και ανέξοδο παροχολόγιο. Απευθυνόμαστε στους πολύ περισσότερους που θέλουν να ακούσουν τις θέσεις μας, να συζητήσουμε χωρίς κραυγές και διχαστικά συνθήματα για το μέλλον της πόλης μας, την ασφιχτική κατάσταση που δημιουργεί η εφαρμογή της εγκληματικής πολιτικής του κέρδους. Από την πλευρά του κυρίου Βλάχου, όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα δεν ακούσαμε επιχειρήματα. Ακούσαμε συκοφαντίες, απειλές, χιδεότητες και τρομοκρατία. Έφτασαν στο σημείο να εκβιάζουν την ψήφο των εργαζομένων του Δήμου ότι αν εκλεγεί η λαϊκή συσπήρωση θα χάσουν τη δουλειά τους. Δεν θα τους ανανεώσουμε τη σύμβαση, τους έλεγαν χαρακτηριστικά θα μας τρελάνουν. Ποιοι τα λένε αυτά. Αυτοί οι οποίοι απέλησαν συμβασιούχους από τα τμήματα πολιτισμού, οι οποίοι δουλεύαν για πάνω από 20 συναπτά έτη στο Δήμο μας. Αυτοί που προχώρησαν σε περικοπές των μισθών, που δεν συνομολόγησαν σε μια σειρά δικαστικές αποφάσεις των εργαζομένων, οι οποίοι διεκδικούσαν τη μονιμότητά τους. Και για ποιους τα λένε αυτά. Για εμάς που με τη συνομολόγησή μας και την παρουσία μας στα δικαστήρια μονιμοποιήσαμε δεκάδες εργαζομένους στη θητεία μας ως Δημοτική Αρχή, που μετά και από τις δικές μας πιέσεις δόθηκαν τα μέσα ατομικής προστασίας που όφυλαν στους εργαζόμενους για σχεδόν δύο χρόνια, που παλεύουμε ανυποχώρητα ούτω ώστε όλος ο κόσμος να έχει δουλειά με αξιοπρεπή μισθό και ασφαλιστικά δικαιώματα τολμάει να μιλάει για τη στάση μας προς τους εργαζόμενους την ίδια στιγμή που οι αντιδήμαρχοί του συμπεριφέρονται με αυταρχισμό και έφτασαν σε τέτοιο σημείο ώστε για πρώτη φορά στα χρονικά να γίνει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο η στάση, ο αυταρχισμός ερετού αντιδημάρχου απέναντι σε εργαζόμενο. Τολμάει να μιλάει για εμάς αυτός που έχει καταργήσει μέχρι και τις τουαλέτες που είχαν οι εργαζόμενοι στο αμαξοστάσιο διατυμπανίζει παντού ότι θα σταματήσουμε τα έργα και πως δεν παίρνουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, ότι δεν θέλουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Τόσες και τόσες δεκαετίες οι αγωνιστές δήμαρχοι αυτής της πόλης από ποιον διεκδικούσαν και έφτιαχναν την πόλη από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο έφτιαξε την Πετρούπολη, Ο Βλάχο την έφτιαξε. Λίγο σεβασμό δεν βλάπτει. Είναι δυνατόν να λένε ο πιστοδρομικού στον Παξιμαδά, Είναι δυνατόν να λένε ο πιστοδρομικό το Γιώργο, το Θωμά, τον Κοτσαμπά. Ποιο είναι επιτέλου αυτό που μιλάει για πρόοδο και για σκοτάδι. Να μην ξαναγυρίσει η πόλη στο σκοτάδι. Ντροπή, τίποτα άλλο. Όλοι μας κρινόμαστε. Ακόμα και για το πρόσφατο παρελθόν. Σας καλούμε κύριε Βλάχο, ψάξτε λίγο στη διάβγεια και πείτε μας με ειλικρίνεια, αν μπορείτε βέβαια να είστε ειλικρινείς, η ανάπλαση των παιδικών χαρών, οι ανακατασκευές των αθλητικών χώρων, στα κήπεδα Γρηγορίου, των κλειστών γυμναστηρίων, η εξασφάλιση πυροσβεστικού οχήματος, η ανακατασκευή των σχολείων της πόλης με μελέτη ύψους σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ. Όλα αυτά τα έργα που ήταν ενταγμένα στην περιφέρεια, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουν δικιά σας υπογραφή ή έχουν δικιά μας. Αλήθεια, η ανάπλαση του καμινιού δεν είχε ξεκινήσει ήδη όταν αναλάβατε δήμαρχος. Δεν βρήκατε δύο έτοιμα οικόπεδα χαρακτηρισμένα για βρεφονιπιακούς σταθμούς. Δεν βρήκατε οικόπεδο χαρακτηρισμένο για πολιτιστικό κέντρο και άλλο ένα για να στεγαστεί το δύο της πόλης μας. Και τι κάνατε με αυτά τα οικόπεδα τέσσερα χρόνια τώρα. Όλοι έχουν μάτια. Ό,τι κάνατε και με τη μελέτη εκβραχισμού, την οποία βρήκατε έτοιμη το 2019, ο οποίος εκβραχισμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ολοκληρωθεί το αθλητικό στάδιο. Τέσσερα χρόνια τώρα στα συρτάρια αυτή η μελέτη. Τέσσερα χρόνια ολόκληρα είχατε για να επισκευάσετε το δεύτερο λύκειο. Όχι να το χτίσετε από την αρχή, να το επισκευάσετε. Διαβεβαιώσατε ότι φέτος τα παιδιά θα φύγουν από τα τσίγκινα κουτιά που είναι στη Βαγμένα. Και είναι ακόμα εκεί μια ολόκληρη γενιά της Πετρούπολης ολοκλήρωσε το λύκειο σε κοντέινερ. Αυτό δεν είναι ντροπή. Αυτό δεν είναι οπισθοδρομικό. Εμείς από όπου μπορούσαμε να διεκδικήσουμε χρήματα το κάναμε. Ο παιδικό σταθμό στην Αναπαύσεω έγινε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το τρίτο έκτο δημοτικό σχολείο που ολοκληρώθηκε, που όταν αναλάβαμε τη δημοτική αρχή το 2011, ήταν το μοναδικό σχολείο που δούλευε σε πρωινή και απογευματινή βάρδια. Με ευρωπαϊκό πρόγραμμα το ολοκληρώσαμε. Η κοινωνική μας υπηρεσία από ευρωπαϊκό πρόγραμμα επανδρώθηκε. Εξασφαλίσαμε χρήματα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ανάπλαση του θερινού μας κινηματογράφου. Ούτως ή άλλως, αυτά είναι χρήματα που μάτωσαν το λαό μας και αγωνιζόμαστε να επιστρέψουν για να καλύψουν ανάγκες του λαού μας. Εσείς βέβαια, αν δει κάποιο τους προϋπολογισμούς αυτών των τεσσάρων ετών, δίπλα στα κονδύλια από Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δει και ένα μηδενικό, δεν έχετε πάρει ούτε ένα ευρώ παρά τα όσα γράφετε και λέτε. Ο κόσμος ξέρει, γνωρίζει καλά ότι εμείς διεκδικούμε και απαιτούμε τη χρηματοδότηση του Δήμου από κάθε εθνικό και ευρωπαϊκό κονδύλι. Δικά μας χρήματα δεν είναι στο κάτω-κάτω της γραφής. Χρήματα βγαλμένα μέσα από τους δυσβάσταχτους αιματηρούς φόρους που πληρώνουμε. Δεν μπορούμε όμως επειδή εσεί θέλετε να εξευγενίσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην ενημερώσουμε και το λαό πως τα προγράμματα αυτά έχουν και συγκεκριμένε κατευθύνσει. Με κύρια την αύξηση των κερδών των μεγάλων εργολάβων. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγο που μια σειρά έργα δεν είναι επιλέξιμα στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Γιατί, Γιατί δεν αφήνουν κέρδο στου εργολάβου. Γιατί δεν έχουν κανένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Γιατί δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα. Αυτό είναι άλλωστε και ο μοναδικός λόγος που η μελέτη που εκπονήθηκε το 2018 από το Δήμο μας σε συνεργασία με δύο πανεπιστήμια, το Χαροκόπιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για αντιπλημμυρική θωράκιση όλη τη γειτονιά του Πανοράματος και διευθέτηση του ρέματο Γιώργιζα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, μάλιστα Life Up, δεν έγινε δεκτή και δεν χρηματοδοτήθηκε. Γιατί τα διπλημμυρικά έργα δεν έχουν ανταποδοτικότητα, δεν έχουν μεγάλο επιχειρηματικό όφελο. Λοιπόν, σε ποιον λέτε ότι θα σταματήσει τα έργα. Εμείς που ό,τι έργο υποδομής, ό,τι έργο υποδομής έχει γίνει σε αυτή την πόλη έχει γίνει από εμάς με σφραγίδα και υπογραφή δική μας. Να μας πείτε καλύτερα, στα 12 χρόνια θητεία σας, ένα, ένα έργο υποδομής που κάνατε εσείς και μάλιστα με ευρωπαϊκό πρόγραμμα που τολμάτε να μας κατηγορείτε κιόλας. Πείτε μας έναν παιδικό σταθμό ιδιόκτητο που κατασκευάσατε. Πείτε μας ένα κλειστό γυμναστήριο, ένα νέο αθλητικό χώρο, ένα νέο πολιτιστικό χώρο. Μιλάτε. Γράφετε για ορδές. Βέβαια το διορθώσατε. Το μαζέψατε όπως όπως για να φτιάξετε λίγο και να σου την εικόνα σας. Παλιότερα όλοι θυμόμαστε την νεολαία την λέγατε Ταλιμπάν το 2002. Είναι πρέπον αλήθεια κύριε Βλάχο να χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις και να μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο για τα νέα παιδιά που παλεύουν για ένα καλύτερο μέλλον, που αγωνίζονται για τα όνειρά τους. Αλήθεια κύριε Βλάχο, αυτή είναι η συμπεριφορά σας απέναντι στην νεολαία. Ετούτα τα παιδιά φτάνουν από πολύ μακριά, τραβούν πολύ μακριά, μέρα τη μέρα, πέτρα και αίμα, στο χασμός και αγώνας, χέρι με χέρι με το μυστρή με το σφυρί, με το μολύβι, με τον ακριβή διαβήτη, να φτιάξουμε τον κόσμο καλύτερο. Να έχει ο καθένας και ψωμί και βιβλίο και σιγουριά και διάπλατη πόρτα. Να έχει ο καθένας δύο κήπους, έναν στην αυλή και έναν μέσα του. Έτσι θέλουμε εμείς τη νεολαία, όπως το περιγράφει ο Γιάννης Ρίτσος, να μορφώνεται, να δουλεύει να ασχολείτε με τον αθλητισμό, με τις τέχνες, με τον πολιτισμό και να αγωνίζετε για ένα καλύτερο αύριο. Σε τέτοια κατεύθυνση δουλεύουμε εμείς, σε αντίθεση με εσάς, που όπως αποδείξατε από τις λίβελους που εξαπολύσατε, δεν σας βολεύει μια τέτοια νεολαία. Αλλά δυστυχώς, η ηρωνία και η αλαζονία σας δεν έχει όριο. Και τώρα που σιγά σιγά χάνετε τη γη κάτω από τα πόδια σας δείχνετε με ακόμα πιο καθαρό τρόπο τον πραγματικό σας εαυτό. Στις σύτες όμως φαίνονται οι χαρακτήρες. Το 2019, που για πολύ λίγες ψήφους η Πετρούπολη έπεσε στη διοίκησή σας, το βράδυ των εκλογών, της Κυριακής το βράδυ στήθηκε ένα πολύ μεγάλο γλέντι, με τραγούδια και με χορούς, στην Πετρουπόλεως. Δεν στήθηκε όμως το γλέντι από εσάς που κερδίσατε. Από εμάς που χάσαμε στήθηκε. Μαζί με όλους τους πετρουπολιώτες, ανεξάρτητα του τι ψήφισαν. Γιατί μαζί ήμασταν και στον αγώνα την επόμενη μέρα. Αυτοί ήμασταν και αυτοί είστε. Με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο ακριβώς ύφο, με την ίδια χιδέα φρασεολογία, αντιμετωπίσατε εσείς και οι αντιδήμαρχοί σας αυτά τα τέσσερα χρόνια και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Με προσωπικές επιθέσεις και ύβρις προς τους επικεφαλείς όλων των παρατάξεων, με αυταρχισμό και επιβολή της άποψής σας, παρά το γεγονός ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είσαστε μειοψηφία. Δεν θέλουμε καν να σκεφτούμε την αλαζονία και τη συμπεριφορά σας, την αντιμετώπιση προς το πρόσωπο όλης της αντιπολίτευσης, εάν εκλεγείτε ξανά, και θα έχετε την απόλυτη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Ούτε οι πολίτες δίνουν λευκή επιταγή σε κανέναν. Διοικήσατε και διοικείτε τον Δήμο σαν τσιφλίκι σας. Δεν σεβαστήκατε τις ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες πάρθηκαν μετά από τις πιέσεις της αντιπολίτευσης μετά από εισηγήσεις που έκανε σύσσωμη αντιπολίτευση και αφορούσαν και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη χωματερή και στους καταπατητές του ποικίλου όρου και σε μια σειρά άλλα σημαντικά ζητήματα που ταλανίζουν τους πετρουπουλιώτες. Λέτε συνεχώς «εγώ, εγώ, εγώ, έλεος πια». Γράψατε ότι πραγματοποιείτε έναν καθαρό, ένα τίμιο προεκλογικό αγώνα και ότι η λαϊκή συσπήρωση σπηλώνει, γράψατε συνειδήσει και υπολήψει. Μα είναι δυνατόν, το χωράει ανθρώπινο νους, Πιανού υπόλοιψη εννοείται, κύριε Βλάχο, του υποψηφίου σα που υπερασπίστηκε τον ναζί εγκληματία Κασιδιάρη, που αφού τον ξεσκεπάσαμε και έγινε σούσουρο, τον αναγκάσαμε σε παρέτηση. Στην οποία παρέτηση τι μας είπε, ότι δεν μετανιώνει δεν αλλάζει γνώμη για τα όσα έγραψε. Αλλά ακούστε, στις 10 λέει 15 τυχαίες κοινωνικές συνευρέσεις λέει που βρέθηκα με τον Κασιδιάρη. Δεν είναι λέει αυτό που δείχνει, δεν είναι αυτό που γράφουν, είναι καλός λέει ο άνθρωπος. Και τολμάει, τολμάει να πει για μας ότι σπηλώνουμε συνειδήσεις. Και για να μην ξεχνάμε, ο συγκεκριμένος υποψήφιος είναι ο μόνος με τον οποίο ο κύριος Βλάχος δεν σήκωσε φωτογραφία στο προσωπικό του προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το άφησε να σέρνεται μέχρι τις τελευταίες μέρες, αν θα τον έχει υποψήφιο ή όχι. Μιλάτε και γράφετε τις τελευταίες μέρες για κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού. Την ίδια στιγμή εσείς διατυμπανίζετε ότι είστε ανεξάρτητη παράταξη. Στην Πετρούπολη όμως από το πρωί βαράει στα κινητά μας το εκλογικό 112. Βάλατε το κομματικό γραφείο του παρητημένου Υπουργού Ναυτιλίας, του του Βαρβιτσιώτη, με τις επέσχυντες δηλώσεις που έκανε για το έγκλημα που συντελέστηκε από τα κτίνη της Blue Horizon, που δολοφόνησαν τον Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά, να παίρνει τηλέφωνα, να στέλνει μηνύματα, να καλεί να ψηφίσουν την ανεξάρτητη Ενωμένη Πετρούπολη. Από κοντά μηνύματα και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Στο τέλος μηνύματα και η κυρία Ανάδια Γιανακοπούλου. Τέτοια ανεξαρτησία ούτε στα Λίντλ δεν θα βρει κάποιος. Γράφεται παντού ότι δεν πρέπει η Πετρούπολη να γνωρίσει ξανά οπισθοδρόμηση, να μην γυρίσουν ξανά τα πέτρινα χρόνια. Αλήθεια, πώς ορίζετε κύριε Βλάχο εσύ την οπισθοδρόμηση. Είναι οπισθοδρομικό το γεγονός ότι στη θητεία μας διευρύναμε τις ομάδες των συμπολιτών μας που έχουν μείωση ή και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Είναι οπισθοδρομικό το γεγονό ότι καταργήσαμε τα τροφεία για όλα τα παιδιά στου παιδικού σταθμού και με ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα εξασφαλίσαμε 24 ακόμα εργαζόμενους και ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου, το οποίο μέχρι και σήμερα μπαίνει κάθε χρόνο στα ταμεία του Δήμου για να καλύπτονται ανάγκες των παιδικών σταθμών. Είναι οπισθοδρομικό το γεγονός ότι μειώσαμε τις συνδρομές Στι πολιτιστικέ και αθλητικέ δράσει για του ενήλικες και τι καταργήσαμε εντελώ για τα παιδιά. Είναι οπισθοδρομικό το γεγονό ότι στη θητεία μα, σε ένα ασφιχτικό πλαίσιο, με τρία μνημόνια, και ενώ όλε οι δράσει και οι δομέ των Δήμων η μία μετά την άλλη έκλειναν ή συγχωνεύονταν, στο Δήμο μα όχι απλά δεν έκλεισε καμία δομή και κανένα τμήμα, αντιθέτω γίνανε και εκατοντάδες νέες παραγωγές και εκδηλώσεις προκειμένου να δώσουμε διέξοδο στην νεολαία κόντρα στην πολιτική των κυβερνήσεων που την θέλουν αποχαυνομένη, που την θέλουν ρηγμένη στην αρκοκουλτούρα. Είναι οπισθοδρομικό το γεγονός ότι δείχναμε καθημερινά την αλληλεγγύη μας σε κόσμο ο οποίος έμεινε άνεργος, μέσα από τις πολιτικές που ακολουθηθήκαν στην περίοδο της οικονομικής κρίσης με ένα οργανωμένο πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης και όχι επαιτίας. Είναι πισοδρομικό το γεγονός ότι δημιουργήσαμε νέους αθλητικούς πολιτιστικούς χώρους. Είναι πισοδρομικό το γεγονός ότι κατασκευάσαμε τους δύο πρώτους ιδιόκτητους παιδικούς σταθμούς στην ιστορία της πόλης. Ότι προχωρήσαμε στην ανακατασκευή όλων των παιδικών χαρών, των αθλητικών χώρων, ότι προχωρήσαμε στην ανάπλαση του πιο ιστορικού μνημείου για την πόλη του Καμινιού, που 8 χρόνια το είχατε βαλτωμένο. Θα μένω μέσα στη ρητάρια σας. Είναι ο πιστοδρομικό το γεγονός ότι χωροθετήσαμε το Δημαρχείο, το ΟΔΙΟ, ότι εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για την ανάπλαση του θερινού κινηματογράφου, πεζοδρομήσεις γύρω από τα σχολεία, ότι ξεκινήσαμε την πρώτη φάση διευθέτηση τη οδού Ελαιών. Είναι οπισθοδρομικό το γεγονό ότι κάναμε δύο αντιπλημμυρικά έργα για την πόλη, ένα στην κάτω Πετρούπολη και ένα στι γειτονιέ τη Αγία Τριάδα. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Τι είναι τότε πρόοδο, Είναι πρόοδο το γεγονό ότι προσπαθήσατε και μάλιστα δύο φορές να αυξήσετε έως και 300 τις συνδρομές της δράσης πολιτισμού και αθλητισμού για να εφαρμόσετε τα καλέσματα της κυβέρνησης για αύξηση των ιδίων εσόδων. Είναι πρόοδος το γεγονός ότι δεν προχωρήσατε ούτε σε μία κινητοποίηση για να στελεχωθούν τα τοπικά ιατρία με γιατρούς που έχει ανάγκη η πόλη μας, για να ελοποιήσετε την ομόφωνη απόφαση, ξαναλέω, του Δημοτικού Συμβουλίου να έχει επιτέλους η Πετρούπολη, ένα σύγχρονο κέντρο υγείας. Είναι πρόοδος το γεγονός ότι ενώ έχουμε τη δημιουργία μιας τρίτης νέας κομματερής, ενώ οδηγούμαστε καρφή προς την καύση απορριμμάτων με βάση το νέο εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό διαχείριση απορριμμάτων, προχωρήσατε σε δύο ολόκληρους μισάωρους αποκλισμούς τα τέσσερα χρόνια θητεία σας. Είναι πρόοδος το γεγονός ότι κάνατε το απόλυτο τίποτα για να δοθεί οριστική λύση στις διεκδικήσεις, στις καταπατήσεις μικρομεγαλοειδιοκτητών και της Μονής Λαμίας σε 5.500 θρέματα του ποικίλου όρους. Είναι πρόοδος τα έργα που ευαγγελίζεστε ότι θα κάνετε. Για να δούμε λίγο τα μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια, το όραμα του κυρίου Βλάχου. Για να δούμε τις χρηματοδοτήσεις ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ που διατυμπανίζει πως εξασφάλισε και μάλιστα μας κατηγόρησε και εμάς αν και το μάζεψε και αυτό όπως όπως για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Ποιος κατηγόρησε ποιον μια δημοτική αρχή που έδωσε απευθείας μελέτη 18.000 ευρώ σε ιδιωτική τεχνική εταιρεία για να μετρήσει τις λάμπες της πόλης μας. 18.000 ευρώ για να μετρήσουμε τις λάμπες της πόλης μας. Σχεδιάζει λοιπόν, χωρίς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μια σειρά από υπερκοστολογημένα έργα με ναυαρχίδα την ανάπλαση του Θεάτρου Πέτρας. Με διαδικασίες θολές που μέσα σε 10 μέρες έγιναν τρει έκτακτε συνεδριά τη Οικονομική Επιτροπή με αποκορύφωμα να ματαιωθεί η διαδικασία του έργου. Τρει μέρε πριν τι εκλογέ. Και τι δείχνει αυτή η μελέτη, η οποία στήχησε στο Δήμο 260.000 ευρώ, δείχνει ότι ο Μίνο Βολανάκης, ο μεγάλο αυτό θεατράνθρωπος, και ο Νίκο Παξιμάδας δεν ήταν στα καλά του είχαν άδικο όταν πήγαν στα παλιά λατομεία, στα νταμάρια και εμπνεύστηκαν εκεί ότι εδώ οι χώροι είναι για να γίνουν θέατρα. Γιατί η ακουστική και η ομορφιά της Άγριας Πέτρας συνάδει με το αρχαίο θέατρο. Και ήρθαν οι σημερινοί μελετητές που ξαναλέω χρηματοδοτήθηκαν με 260.000 ευρώ να πούν τι. Ότι είναι λάθος αυτά. Ήταν λάθος όλο το σκεπτικό και η λογική. Πρέπει να αλλάξουμε τη λογική που διέπει το Θέατρο Πέτρας, να χτίσουμε κτίρια μέσα, να ρίξουμε μπετό και όλο αυτό να στοιχίσει 7 εκατομμύρια ευρώ από φόρους του πετρουπουλιώτικου λαού και όχι μόνο. Μελέτη άλλη του μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος που ευαγγελίζεται ο κύριος Βλάχος, 1500 κυβικά μπετό για να γίνει ανάπλαση στο άλσος του Αγίου Δημητρίου, έργο που χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Αττικής με πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αλλάζει την απόφασή μας για Δημαρχείο, προχωράει σε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών και επί της στερεί από την πόλη το πιο όμορφο Δημαρχείο που θα μπορούσε να έχει η Αττική, όχι η Πετρούπολη. Γιατί στον χώρο που είχε υποδείξει η λαϊκή συσπήρωση, δίπλα ακριβώς στο Καμίνι, το Δημαρχείο θα δέσποζε εμβληματικά δίπλα στο Καμίνι και ακριβώς στο Θέατρο Πέτρας. Τρία λοιπόν έργα τα οποία θα αναδείκνυαν και την ιστορικότητα αυτής της πόλης. Και προχωράει σε κάτι το οποίο δεν πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες, δεν μπορεί να δώσει λύση στους χώρους στάθμευσης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξασφαλίσει και την εναλλακτική που είχαμε αποφασίσει εμείς για το βοτανικό κήπο, δηλαδή να γίνει ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο που να στεγάσει και τις ανάγκες των περιβαλλοντικών ομάδων των σχολείων της πόλης μας. Ταυτόχρονα, πάγωσε και την ανάπλαση της β' φάσης της Ελαιών, προχωράει σε μια μελέτη για την Πετρουπόλεως που δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να λύσει το κυκλοφοριακό ζήτημα, πάγωσε την ανέγερση δύο ακόμα βρεφονιπιακών σταθμών, έναν στην περιοχή της Αγίας Τριάδος και έναν στην περιοχή της Άνω Πετρούπολης, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες για προσχολική αγωγή των παιδιών. Μπορεί όμως ο κύριος Βλάχος να καυχέται για κάτι που όντω εμείς δεν κάναμε. Εμείς, φίλες και φίλοι, εμείς αγαπητοί πετρουπουγιώτες δεν βάλαμε κοντέινερ για να στηβάξουμε περίπου 200 ανήπια σε τσίγκινα κλουβιά που το καλοκαίρι βράζουν και το χειμώνα μπάζουν νερά. Εμείς δεν βάλαμε τσίγκινα κλουβιά για να κάνουν τα παιδιά της πόλης μας τα πρώτα βήματα σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία στην προσχολική αγωγή. Μπορεί να καθιέται ο κύριος Βλάχος για κάτι που επίσης δεν κάναμε εμείς την ανάπλαση 7 πλατιών υπερκοστολογημένων έργων που τέσσερις μήνες μετά τον καζόν ξεράθηκε. Και όπως όπως προσπαθώντας να κρύψει την ταραχή του μια και οι πετρουπουγιώτες τον ξεμπρόστιασαν μερικές μέρες πριν τις εκλογές είδαμε παραπροχθές να μπαίνουν και επανώ που να μας εξηγούν ότι το χλωτάπιτα τον τρώει κάμπια, η οποία είναι νύμφη, μετά γίνεται κουκούλι, μετά γίνεται κάπια 60 ευρώ στοιχίζει ο ψεκασμός, 25.000 οι τάπητες που βάλατε. Οι κάποια, ναι. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί πετρουπουλιώτες, την Κυριακή ο λαός της πόλης μας καλείτε να ψηφίσει για δήμαρχο. Καλείτε να ψηφίσει για δημοτική αρχή που θα έχει η πόλη μας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Εμείς το λέμε ανοιχτά, δεν κοροϊδεύουμε. Εμείς δεν είμαστε θαυματοποιοί. Δεν τάζουμε τοπικούς παραδείσους όταν κυριαρχεί η αντιλαϊκή πολιτική. Όταν την κοινωνία μας την κινεί το κέρδος και όχι η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Σήμερα είμαστε πιο έμπειροι, με μεγαλύτερη γνώση από τις μάχες και τις επιτυχίες της λαϊκής εισπύρωσης και εδώ στην πόλη μας, αλλά και σε άλλους μεγάλους δήμους, όπως στην Πάτρα, με τον σύντροφό μας τον Κώστα τον Πελετίδη, όπου είμαστε σίγουροι ότι όπως και εδώ, έτσι και εκεί την Κυριακή θα πανηγυρίζουμε. Έχουμε διδαχτεί και από τη δική μας προσπάθεια απέναντι σε ένα αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο. Είμαστε πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι μαζί με το λαό να φέρουμε τα πάνω κάτω. Δεν υποτιμάμε βέβαια το παραμικρό που αφορά την καθημερινή ζωή και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Και αυτή είναι η μοναδική, η ξεκάθαρη προτεραιότητά μας. Στη θητεία μας ως διοίκηση του Δήμου, δεν ξεχωρίσαμε ποτέ τους κατοίκους από το τι κόμμα ψήφισε ο καθένας. Δεν ξεχωρίσαμε ποτέ τους κατοίκους από το θρήσκευμα, το φίλο, το τι χρώμα είναι ο καθένας. Ήμασταν δημοτική αρχή για όλους τους πετροπουλιώτες. Και αυτό θα είμαστε και τώρα από την 1η του Γενάρη. Στο δεύτερο γύρο λοιπόν των δημοτικών εκλογών στην Πετρούπολη, στις οποίες κρίνεται το ποιος θα είναι ο Δήμαρχος, οι δημότες έχουν δύο επιλογές. Ή θα συνεχίσουμε να έχουμε Δήμαρχο, τον Στέφανο Βλάχο, που χειροκροτεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και χρησιμοποιεί τη Δημοτική Αρχή ως έναν ακόμα ημάντα υλοποίησης αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που μαυρίζει τις ζωές μας ή θα έχουμε μια δημοτική αρχή που θα νοιάζεται για τις πραγματικές μας ανάγκες που μαζί με το λαό θα διεκδικεί από την κυβέρνηση, την περιφέρεια, από τους κρατικούς μηχανισμούς, πόρους, έργα, υπηρεσίες και υποδομές προς όφελος των πετροπολιωτών που θα βάζει εμπόδια στην εγκληματική πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων. Θέτουμε στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας, την πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος, ώστε ο λαός, ο οποίος φορολογείται σε βαθμό που να καλύπτει το 95% του κρατικού προϋπολογισμού, να έχουμε παραπάνω κονδύλια ως Δήμος, για να μην διπλό και τριπλοφορολογείται ο Πετρουπουλιώτης μέσα από δημοτικά τέλη τροφία και συνδρομές. Θέτουμε στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μα την απομάκρυση τη χωματερή. Καμία σκέψη για κάψη απορριμμάτων στι πλάτε μα. Να δοθεί λύση στι διεκδικήσει στο βουνό μα. Να αναβαθμιστεί επιτέλου το τοπικό παράρτημα του ΙΚΑ σε ένα σύγχρονο κέντρο υγεία στελεχωμένο από γιατρού. Να ολοκληρωθεί η αντιπυρική και αντιπλημμυρική θωράκιση του βουνού μα. Να σταματήσει η ομοιρία των δεκάδων εκατοντάδων σε ορισμένες περιπτώσεις εργαζομένων του Δήμου μας, ανάλογα με τα προγράμματα που κάθε φορά έχει, είτε είναι του ΑΕΔ, είτε τα 55+, είτε του COVID με κάθε χρόνο παράταση και να μπορέσουν να καλυφθούν όλα τα κενά του Δήμου με μόνιμο προσωπικό. Η Λαϊκή Συσπήρωση λοιπόν στο τιμόνι του Δήμου θα βάλει μπροστά έργα για τα οποία είχαμε εξασφαλίσει τους πόρους και προχωρούσαμε προς την υλοποίησή τους την περίοδο 2011-2019 αλλά τα πέτρινα χρόνια, να του το επιστρέψουμε, τη θητείας του κυρίου Στέφανου Βλάχου πάγωσαν γιατί από ό,τι φαίνεται είχε σχέδια άλλα, είχε προτεραιότητες να υπηρετεί τα σχέδια της κυβέρνησης και όχι τα συμφέροντα του πετρουπουλιώτικου λαού και τις δικές μας ανάγκες. Βάζουμε λοιπόν προτεραιότητα να υλοποιηθεί το έργο κατασκευής ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου στα γήπεδα Γρηγορείου, του Οδίου και ενός πολιτιστικού κέντρου για να ανθίσει ξανά ο πολιτισμός στην πόλη μας. Να στηριχθούν τα αθλητικά σωματεία, να αυξηθούν οι αθλούμενοι οι οποίοι μειώθηκαν δραματικά την περίοδο της διοίκησης του κυρίου Βλάχου λόγω της υποβάθμισης των τμήματων του Δήμου. Να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο μέσα από αθλητικές διοργανώσεις αξίες όπως αυτές που είχαμε κάνει εμείς με την αθλητική άνοιξη όπου εκατοντάδες παιδιά στην πόλη μας βροντοφώναζαν λέμε ναι στον αθλητισμό, λέμε ναι στη ζωή, λέμε όχι στα ναρκωτικά. Ο αθλητισμός είναι εμπόρευμα. Είναι ανάγκη, είναι ανάγκη όλων και δεν είναι εμπόρευμα. Βάζουμε λοιπόν σε προτεραιότητα ακόμη να φτιαχτούν οι δύο ιδιόκτητοι παιδικοί σταθμοί για να προσθεθούν στους άλλους δύο που ως δημοτική αρχή κάναμε. Γιατί ο Δήμος μας έχει χαρακτηριστεί ως ένας Δήμος που με βάση τις τελευταίες απογραφές είναι από τους ελάχιστους δήμου στην Ελλάδα με προσάυξη πληθυσμού. Γι' αυτό και ως λαϊκή συσπήρωση, ιεραρχώντας τις ανάγκες του λαού, δίνοντας προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες, προχωρήσαμε σε τέτοια έργα. Σε αντιστάθισμα, ο κύριος Βλάχος, από ό,τι φαίνεται, είχε άλλες προτεραιότητες. Γι' αυτό και τέσσερα χρόνια τώρα έχουν μείνει στα χαρτιά και ο παιδικό σταθμός στη Βαλτετσίου και στην Σαλαμίνος, και περικλέου στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Βάζουμε σε προτεραιότητα να ολοκληρωθεί επιτέλους η ανακατασκευή του Δευτέρου Λυκείου, το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο μετά το σεισμό του Ιουλίου του 2019. Και εδώ και τέσσερα χρόνια μαθητές και εκπαιδευτικοί προχωρούσε κινητοποιήσεις, προχωρούσε καταλήψεις, φωνάζουν προκειμένου επιτέλους να τους παραδοθεί το σχολείο και η Δημοτική Αρχή που υπόσχονταν fast-track διαδικασίες σε μια από τις κινητοποιήσεις τους προς το Δημαρχείο, πώς τους υποδέχτηκε με αστυνομία στις πόρτες του Δημαρχείου. Επιπλέον, θα αξιοποιήσουμε κάθε γνώση, κάθε δεδομένο που υπάρχει, για να αντιμετωπίσουμε ολοκληρωμένα το πρόγραμμα που υπάρχει ακόμα και με τα αδέσποτα ζώα, που μικρά βήματα είχαν γίνει στη θητεία μας, σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία της πόλης μας. Δυστυχώς, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο προβληματίζει πάρα πολλούς συνδημότες μας, υπάρχει στασιμότητα και καμία εξέλιξη. Η πόλη μας, λοιπόν, μπορεί να επιλέξει δημοτική αρχή που θα στέκεται στο πλευρό των δημοτών και όχι απέναντί τους, που θα υπερασπίζεται τις ζωές μας και θα μπαίνει μπροστά για κάθε λαϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Η αποχή επίσης δεν μπορεί να εκφράσει σε καμία περίπτωση την δικαιολογημένη δυσαρέσκεια που αισθάνονται οι πετροπουλιώτε για την διοίκηση του κυρίου Βλάχου. Τώρα λοιπόν αποφασίζουμε για τη ζωή και για την πόλη μας. Τώρα λοιπόν προχωράμε την Κυριακή να εκλέξουμε ξανά τη λαϊκή συσπήρωση, δημοτική αρχή στην Πετρούπολη. Γιατί όλοι μαζί, με πράξεις, όχι με λόγια, μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Και ακριβώς επειδή είναι δύναμη και ελπίδα όλου του λαού, κάνουμε κάλεσμα σε όλο το λαό. Ανεξάρτητα τι ψήφισαν μέχρι σήμερα. Και ξαναλέμε, η αποχή δεν είναι λύση. Τους βολεύει και τους ικανοποιεί. Όχι απλά δεν την εκφράζουν ως έκφραση οργής και αγανάκτησης, αλλά αντιθέτως την μεταφράζουν ως πολιτική συμφωνία. Η ψήφος λοιπόν στη λαϊκή συσπήρωση είναι η μοναδική έκφραση της λαϊκής οργής και δυσαρέσκειας. Μπορεί φίλε και φίλοι να μην συμφωνείτε σε όλα μαζί μας. Έχετε όμως πείρα. Ξέρετε πολύ καλά πως το ψηφοδέλτιο με το κόκκινο γαρίφαλο την επόμενη μέρα δεν θα βρεθεί αλλού. Δεν πρόκειται να μπλεχτεί σε παζάρια, σε ανίερες συμμαχίε, σε λικοφιλίες. Ξέρετε πως δεν εξαρτόμαστε από επιχειρηματικούς ομίλους. Ξέρετε πως είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από την εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων. Είμαστε βέβαιοι πως οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα της Πετρούπολης, είναι άνθρωποι τίμοι, είναι άνθρωποι βιοπαλεστές που γνωρίζουν το συμφέρον τους και θα στηρίξουν το ψηφοδέλτιο του αγώνα και της ελπίδας, το ψηφοδέλτιο με το κόκκινο γαρίφαλο. Εμπρός λοιπόν... Έχει μείνει μια μισή μέρα. Έχει μείνει μια μισή μέρα για να συνεχίσουμε πιο δυναμικά, πιο αποφασιστικά, μέχρι και την τελευταία στιγμή, μέχρι και έξω από τα εκλογικά κέντρα, από τα εκλογικά τμήματα, έξω από τις κάλπες, να βροντοφωνάζουμε λαϊκή συσπήρωση ξανά στη Δημοτική Αρχή για να τους χαλάσουμε τη σούπα για να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Και είμαστε σίγουροι φίλες και φίλοι ότι την Κυριακή οι κάλπες θα ανθίσουν ξανά. Και όπως θα ανθίσουν οι κάλπες θα ανθίσει και το χαμόγελο στην πόλη μας. Το χαμόγελο του αγώνα, της ελπίδας, της αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο. Εμπρός λοιπόν στον αγώνα αγωνιστές. Και όταν οι αγώνες είναι τίμοι, πάντα φέρνουν το αποτέλεσμα. Έτσι έλεγε και ο Μπαρμπανίκος, έτσι σας χαιρετώ και εγώ. Καλή δύναμη, καλό βόλι, θα την έχουμε την επιτυχία, είμαστε βέβαιοι.